Κλειστό συνεχίζει να παραμένει το τμήμα της Επαρχιακής Εθνικής Οδού Σάμου Καρλοβάσου στον οικισμό Αυλάκια μετά από τις κατολιστήσεις που πραγματοποιήθηκαν ως απόρρια του καταστροφικού σεισμού της 30ης Οκτωβρίου. Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλη Πανουράκη. Ο δρόμος για τα Αυλάκια παραμένει εδώ και αρκετές ημέρες κλειστός. Έχουν μπει προειδοποιητικές ταμπέλες παντού. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Εγώ θα παρακαλούσα τον κόσμο, ας κάνει 2-3 μέρες ακόμη υπομονή. Φαντάζομαι μέχρι αργότερο το Σάββατο να το δώσουμε στην κυκλοφορία. Ένα μικρό κομμάτι βέβαια του δρόμου, έτσι καταλαβαίνετε, διότι υπάρχει πρόβλημα. Και αργότερα θα γίνει και μια σοβαρή μελέτη να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Γιατί και οι γεωλόγοι που πήγαμε και εξετάσαμε όλα τα γεφύρια, ένα προς ένα, παρουσία και μου, ευτυχώς δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα εκεί. Όταν φτάσαμε στο συγκεκριμένο σημείο και μιλάω για τις καταπτώσεις στα Αυλάκια, σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Μου είπαν ότι εδώ έχουμε θέμα, έχουμε πρόβλημα. Η λύση η οποία θα δοθεί θα είναι προσωρινή, έτσι. Από εκεί και πέρα σας λέω, θα το εξετάσουμε. Ίσως κατέβει και άλλο κλιμάκι, είτε από το ΝΙΓΜΕ, είτε να ξανάρθουν πάλι οι γεωλόγοι. Θα γίνει μια σοβαρή μελέτη να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής Οδού Σάμου Πυθαγορείου Πύργου Καρλοβάσου.